Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την ακολουθία των ορών και των μεσορίων. Πρόκειται για τέσσερες ακολουθίες του νυχθημέρου, οι οποίες ψάλλονται σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, ως σταθμοί, θα λέγαμε, προσευχής και πνευματικής ανανέωσης του κάθε πιστού ανθρώπου. Πρόκειται για την πρώτη, την τρίτη, την έκτη και την ενάτη ώρα, οι οποίες, ακολουθίες δηλαδή, οι οποίες αυτές ακολουθίες με συγκροτημένη δομή, με συγκεκριμένα λειτουργικά στοιχεία, ψάλλονται η πρώτη με την ανατολή του ηλίου, 7 το πρωί. Επόμενη ώρα στις 9 το πρωί, η έκτη ώρα στις 12 το μεσημέρι και η ενάτη στις 3. Αυτά λίγο θεωρητικά. Στην πράξη όμως, οι ακολουθίες των ορών, οι οποίες βρίσκονται μέσα στο λειτουργικό βιβλίο που λέγεται Ορολόγιο και το έχουμε παρουσιάσει, όπως και όλες οι ακολουθίες του νυχθημέρου, οι ώρες, οι ακολουθίες των ορών, στην πράξη ψάλλονται κατά το εξής έτσι σύστημα. Η πρώτη ώρα συνάπτεται, όπως λέμε, με τον όρθρο, γιατί έχει το ίδιο θέμα. Η τρίτη και η έκτη ώρα ψάλλονται λίγο πριν από τη Θεία Λειτουργία και γίνεται και η προσκομιδή εκεί, στα μοναστήρια κυρίως. Η ενάτη ώρα είναι προς το απόγευμα και συνάπτεται με τον εσπερινό. Συμβαίνει όμως κάποιες φορές η πρώτη, η τρίτη και η έκτη να ψάλλονται μαζί μετά τον όρθρο και η ενάτη στην ώρα της με τον εσπερινό και μια τρίτη εκδοχή να ψάλλονται όλες μαζί μετά τον όρθρο και η πρώτη και η τρίτη και η έκτη και η ενάτη με τον εσπερινό βέβαια όταν είναι σαρακοστή και είναι προηγιασμένη και κάποιες φορές η προηγιασμένη που είναι ακολουθία του εσπερινού με Θεία Κοινωνία έρχεται το πρωί για ποιηματικούς καθαρά λόγους. Οι ακολουθίες των ωρών είναι ακολουθίες που ψάλλονται στα μοναστήρια κάθε μέρα. Στις δε ενορίες ψάλλονται μόνο τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και έχουμε και κάποιες προσαρμογές εκεί, ενώ προς τη δομή και τα λειτουργικά στοιχεία, τα δούμε στη συνέχεια. Και ψάλλονται, όπως είπαμε, και στις ενορίες τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μόνο οι μεγάλες ώρες ψάλλονται και στις ενορίες, αν είναι παραμονή Χριστουγέννων, παραμονή Θεοφανίων ή οι αρχικές μεγάλες ώρες της Μεγάλης Παρασκευής, ψάλλονται στην ημέρα τους. Αυτή περίπου είναι μια εικόνα, η πρώτη εικόνα για ποιες είναι οι ακολουθίες, πότε ψάλλονται και σε ποια χρονικά σημεία της ημέρας, με βάση βέβαια τον ελληνορωμαϊκό τρόπο διαίρεσης της ημέρας, πώς μετράμε δηλαδή τις ώρες και όχι τον εβραϊκό βυζαντινό που πάει από το βράδυ. Προηγούνται εδώ με τον ελληνορωμαϊκό τρόπο της διαίρεσης της μέρας και της νύχτας, είναι η ανατολή πρώτη, ενώ με τον εβραϊκό βυζαντινό είναι το βράδυ, τον σπερινό. Να δούμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, να πούμε λίγα λόγια για, όπως συνηθίζουμε γενικότερα εδώ στις εκπομπές μας και ιδιαίτερα στις ακολουθίες του νυχθημέρου που τις έχουμε παρουσιάσει σχεδόν όλες, λίγο για την ιστορία αυτών των ακολουθιών. Και το κάνουμε έτσι σκοπίμως αυτό, αυτή την αναφορά στην ιστορία και στις πηγές, για να ενημερώνουμε τους εσάς, τους φίλους τηλεθεατές που κάνετε τον κόπο και επιλέγετε και αυτή την εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού 4Ε, έτσι για να συνηθίζουμε στα αυτιά μας την ιστορία αλλά και τα ονόματα των κειμένων από τα οποία αντλούν οι ιστορικοί της λατρείας για να ομιλήσουν περί του τυπικού, περί του νοήματος, περί της τελετουργικής διαδικασίας
των ακολουθιών. Νομίζω είναι καλό να ακούγονται τα ονόματα και οι πηγές μας που είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι δημοσιευμένες σε συγκεκριμένα, έτσι θα λέγαμε, κείμενα. Πρώτα-πρώτα να κάνω μια ιστορική αναδρομή στη βίβλο. Όλα τα λειτουργικά πράγματα έχουν βιβλικό υπόβαθρο. Ό,τι λέγει βίβλος το ερμηνεύουν οι πατέρες και το ιερουργεί η λατρεία μας. Υπάρχει αυτή η σχέση, δεν λένε κάτι διαφορετικά. Άλλα να λέει βίβλος, άλλα οι πατέρες και άλλα η λειτουργική πράξη. Υπάρχει δηλαδή μια ενότητα στα τρία αυτά πράγματα. Στην Αγία Γραφή, στη βίβλο όπως λέμε, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πληροφορίες από το ψαλτήριο παραδείγματος χάρη ότι οι Εβραίοι συνήθιζαν να προσεύχονται τρεις φορές την ημέρα. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρία. Διηγήσουμε και απαγγέλω λέει το ψαλτήριο, αλλά και ο Δανιήλ, ένα άλλο βιβλίο, μας πληροφορεί για αυτούς τους σταθμούς προσευχής τρεις την ημέρα. Βεβαίως ο 118ος ψαλμός, ο λεγόμενος άμωμος, εκεί προδιαγράφει έναν άλλο τύπο προσευχής επτάκης της ημέρας. Επτάκης της ημέρας είναι σαν, δηλαδή 7 φορές την ημέρα. Και αυτό το πήρε η Εκκλησία αργότερα και το εφήρμοσε στην πράξη με τις 7 ακολουθίες που έχουμε το νυχθείο. Εκεί και εκεί στηρίχθηκε, αλλά και στο συμβολισμό του αριθμού έτσι 7. Στην Καινή Διαθήκη επίσης και εκεί έχουμε μαρτυρίες ότι δηλαδή σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας οι πρώτοι χριστιανοί και οι Απόστολοι βέβαια ιδιαίτερος προσήφχοντο με έναν τρόπο κατηδίαν, ιδιωτικά δηλαδή δεν είχαν οι προσευχές αυτές ένα δημόσιο, ένα κοινό θα λέγαμε χαρακτήρα. Όπως είναι η τρίτη ώρα της ημέρας, μας το περιγράφουν οι πράξεις. Υπήρχε ώρα προσευχής. Επίσης, περί την ώραν έκτη, πάλι από τις πράξεις, εκεί μαρτυρείται ο Απόστολος Πέτρος να προσεύχεται στο δώμα, λέει, της οικίας, του Σίμωνος του Βυρσαίος, στην Ιώπη, στην πόλη αυτή. Και μια άλλη ώρα της ημέρας, περί την ενάτη ώραν, μας περιγράφουν πάλι οι πράξεις, και ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν στο ναό για να προσευχηθούν τη συγκεκριμένη αυτή ώρα. Τρίτη λοιπόν ώρα της ημέρας, δηλαδή γύρω στις 9 θα λέγαμε σήμερα, την έκτη ώρα, μεσημβρινή ώρα, στις 12, ανατρίωρο. Και η ενάτη που είναι στις 3 το μεσημέρι. Αυτή η πρακτική, αυτή η εμπειρία, η καταγραφή αυτή της καθημερινής προσευχής που περιγράφεται είτε στην Παλαιά Διαθήκη είτε στην Καινή Διαθήκη με έναν τύπο, έναν τρόπο κατηδίαν, ιδιωτικό, αλλά το κατηδίαν είναι η πιο σωστή νομίζω η έκφραση. Αυτή την παράδοση λοιπόν την κληρονομούν και τα κείμενα της μεταποστολικής εποχής αλλά και τα κείμενα των 4-5 αιώνων. Τα κείμενα τα οποία καταγράφουν την λειτουργική μας παράδοση που ήταν αρχικά προφορική, από στόμα σε στόμα, από τόπο σε τόπο, ο ένας με τον άλλον κατά κάποιον τρόπο θα το λέγαμε απλά και σιγά σιγά αρχίζουν και γράφονται τα κείμενα και δίνονται οδηγίες για το πώς πρέπει να προσεύχονται οι χριστιανοί. Και αναφέρω κάποια κείμενα όπως είναι η Διδαχή των 12 Αποστόλων, πρώτος αιώνας, όπως είναι ο Τερτυλιανός, δεύτερος, τρίτος αιώνας, όπως είναι ο Κλήμης Ρώμης, δεύτερος αιώνας, όπως είναι ο Οργένης, ή αργότερα η Εθερία, αυτή η περιηγήτρια από τη Ρώμη που πήγε στα Ιεροσόλυμα και κατέγραφε την λειτουργική πράξη της Ανατολής, δηλαδή της Παλαιστίνης, είτε στο ναό της Αναστάσεως, το ασματικό τυπικό όπως λέμε, είτε στο ναό της Βιθλέμ, ναούς που είχαν χτιστεί από την Αγία Ελένη και έγιναν λειτουργικά κέντρα και διαμορφώθηκαν γύρω από αυτά τα κέντρα, τα έχουμε ξαναπεί, και ακολουθίες και γιορτές για να διαδοθούν μετά στη Βυζαντινή παράδοση, στην Κωνσταντινούπολη και σε όλη θα λέγαμε την Εκκλησία. Και άλλα κείμενα, οι διαταγές των Αγίων Αποστόλων του τέλος του 4ου αιώνα, αργότερα βέβαια οι Μεγάλοι Πατέρες, τρεις Ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος ή ο Μέγας Αθανάσιος στην Αλεξάνδρεια, λίγο πολύ αυτά είναι τα κείμενα από τα οποία αντλούμε συγκεκριμένες πληροφορίες και πηγές. Δηλαδή τι μαθαίνουμε από τα κείμενα αυτά. Από τη Διδαχή, παραδείγματος χάρη των 12 Αποστόλων,
Εκεί δίνονται οδηγίες ότι οι χριστιανοί πρέπει να προσεύχονται 3 φορές την ημέρα. Κατά το παράδειγμα εκεί της Παλαιάς Διαθήκης ή της Καινής Διαθήκης, και τι να λένε οι χριστιανοί, να λένε το Πάτερ ημών, την Κυριακή προσευχή, το πρότυπο που μας παρέδωσε ο Χριστός και καταγράφεται στα Ευαγγέλια. Κάποια στιγμή θα αναλύσουμε αυτή την προσευχή, πώς αξιοποιείται στα λειτουργικά θέματά μας, στις ακολουθίες και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Επίσης από τα κείμενα αυτά, τις πηγές αυτές των Μεταποστολικών Πατέρων και αργότερα μέχρι τον 5ο αιώνα, πληροφορούμαστε ότι οι προσευχές αυτές που ήταν ιδιωτικές κατηδίαν απέκτησαν και ένα κοινό δημόσιο χαρακτήρα. Ο Κλήμης ο Ρώμης παραδείγματος χάρη και άλλοι βέβαια συγγραφείς των πρώτων χρόνων μας ομιλούν για τεταγμένες ώρες, για καθορισμένες δηλαδή ώρες της ημέρας που είναι δεσμευμένος ο χριστιανός και κυρίως στα μοναστικά κέντρα από τον 4ο αιώνα που όταν εμφανίζονται, δημιουργούνται οι λαύρες, τα κοινόβια δηλαδή όπως το Αγίο Παχωμείο στην Αλεξάνδρεια ή του Αγίου Σάβα λίγο αργότερα στην Παλαιστίνη και γενικότερα όταν αναπτύχθηκε ο μοναχισμός, όπου οι μοναχοί είχαν ως βάση, ως κέντρο την λατρεία και την έχουν ακόμα, είναι μια ωραία παράδοση. Φαίνεται ότι οι προσευχές αυτές, οι 3 της ημέρας, απέκτησαν για ένα δημόσιο χαρακτήρα και στα μοναστήρια βέβαια εξελίχθηκαν σε 7 ακολουθίες από τον 5ο, 6ο αιώνα, κυρίως στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα στην Παλαιστίνη και από εκεί διαδόθηκε και στα άλλα πατριαρχία, στις άλλες έτσι, εκκλησίες. Επίσης, από τα κείμενα αυτά που σας ανέφερα, από τον 3ο θα λέγαμε αιώνα νοηματοδοτούνται οι ώρες προσευχής, δηλαδή για ποιο λόγο γίνονται και αποκτούν νόημα με βάση και την ώρα που αν είναι πρωί ή μεσημέρι ή προς το απόγευμα ή νοηματοδοτούνται από την ζωή του Χριστού, δηλαδή αποκτούν ένα χριστοκεντρικό περιεχόμενο και συνδέονται περισσότερο με τα γεγονότα του πάθους του Χριστού. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, διότι όλες οι ακολουθίες έχουν ως στόχο να μας εμπνεύσουν τη ζωή του Χριστού, να μας θυμίσουν όλα τα γεγονότα της εν Χριστώ, όπως λέμε, θείας οικονομίας. Αλλιώς θα ήταν μια απλή τελετουργία που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε θρησκεία, θα λέγαμε, να έχει τελετές. Δεν πρόκειται περί αυτού. Οι ακολουθίες μας έχουν εκκλησιολογικό, χριστολογικό και τριαδολογικό βέβαια χαρακτήρα, γιατί εμβαθύνουν σε αυτό το μυστήριο της πίστεώς μας. Επίσης τα κείμενα αυτά, να πω και μια άλλη, έτσι, ένα άλλο χαρακτηριστικό, από την εποχή αυτή, κυρίως από τον 4ο-5ο αιώνα, αποκτούν και μια λειτουργική συγκρότηση. Δηλαδή, εντάσσονται στις ακολουθίες ψαλμοί, ευχές, ύμνοι. Από τον Ιεθερία, παραδείγματος χάρη, είναι ένα κείμενο του, ας είπα, του 4ο-5ο αιώνα, ομιλεί περί ψαλμικών αντιφώνων, γιατί όταν περιγράφεται τις ακολουθίες αυτές πρώτης, τρίτης, έκτης και ενάτης ώρας, κάτι λέγανε εκεί οι χριστιανοί. Κυρίως το ψαλμικό στοιχείο, γιατί αυτό το ψαλτήριο κληρονόμησαν οι χριστιανοί από την Ιουδαϊκή λειτουργική πράξη. Και είχαν σε αντιφωνικό τρόπο ψαλμοδία στο ψαλτήριο κάποιους ψαλμούς χωρίς να λένε βέβαια ποιοι. Στην πορεία βέβαια μαθαίνουμε, γνωρίζουμε ποιος ήταν ο καθοριστικός ψαλμός που υπήρχε αρχικά και ούτω καθεξής. Βρίσκουμε την άκρη, αλλά δεν θέλω τώρα να σας κουράσω με τέτοιες πληροφορίες. Αν δει κανείς και άλλα κείμενα των Αποστολικών Διαταγών και άλλα κείμενα 4ο-5ο αιώνα ή του Αγίου Ανοχρυσοστόμου πληροφορίες, ομιλούν περί ψαλμικών στοιχείων, αλλά και κάποιων ευχών και κάποιων τροπαρίων. Δηλαδή σιγά-σιγά παίρνουν μία σάρκα οι ακολουθίες, οι ώρες προσευχής, γίνονται ακολουθίες με δημόσιο χαρακτήρα. Γίνονται στο ναό δηλαδή. Αυτό σημαίνει κοινές ακολουθίες από κατηδίαν, χωρίς να απαγορεύεται και το ακατηδίαν, αποκτούν και δημόσιο χαρακτήρα και επεκτείνονται από 3 σε 7 ακολουθίες.
και γιατί είναι ο συμβολισμός των 7 χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, αλλά και γιατί το λέει και το ψαλτήριο μας προετοιμάζει γι' αυτό ο 118ος ψαλμός, ο άμωμος ή το 18ο κάθισμα του ψαλτηρίου, όπως λέμε. Πτάχης της ημέρας είναι σαν, δηλαδή 7 φορές σε ίνεσα, σε τίμεσα, προσευχήθηκα στο όνομά σου. Μια άλλη ακόμα πληροφορία, μια άλλη μαρτυρία από ένα σπουδαίο πατέρα της Εκκλησίας μας και της Ανατολής και της Δύσεως, τον Άγιο Ιωάννη τον Κασιανό. Έχουμε κάποιες πληροφορίες σημαντικές από αυτόν, ο οποίος είναι ιδρυτής μοναστηριών στη Μασσαλία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός, φίλοι τηλεθεατές, γνώριζε πάρα πολύ καλά την παράδοση της Ανατολής και της Παλαιστίνης και της Αλεξάνδρειας. Και ό,τι γνώριζε εκεί το μετέφερε στη Δύση. Και είναι πολύ σημαντικό να λέμε ότι οι παραδόσεις της Ανατολής, της Παλαιστίνης, της Αλεξάνδρειας, της Καπαδοκίας έχουν επηρεάσει λειτουργικά πρότυπα και της Δύσεως. Δηλαδή το τυπικό των Βενεδικτίνων ή τον γαλλικανικό λειτουργικό τύπο, τον μοζαραβικό της Ισπανίας, δηλαδή βρίσκομαι εκεί πρότυπα από την Ανατολή. Είναι πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό, η επίδραση της Ανατολής στην Δύση. Ο Άγιος λοιπόν Ιωάννης ο Κασιανός μας δίνει μια πληροφορία ότι πέρα από αυτές τις ακολουθίες, ώρες προσευχής την Τρίτη, που είναι γύρω στις 9 ή την Έκτη, 12 το μεσημέρι και την Ενάτη στις 3, προστέθηκε για πρώτη φορά, μαρτυρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός, μία ακόμα ώρα προσευχής, την πρώτη ώρα, που δεν την μνημονεύουν ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε στην Καινή Διαθήκη. Είναι της μοναστικής λειτουργικής προσευχητικής παράδοσης. Και τη μνημονεύει για πρώτη φορά ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός. Γιατί εντάχθηκε αυτή η ώρα, η ακολουθία, θα λέγαμε, μαζί με τις άλλες. Ακριβώς εισήχθη μαζί με τον όρθρο, έχει το ίδιο θέμα, υποδοχή του φωτός, πρωινή ακολουθία είναι, ακριβώς για να ξυπνούν πρωί-πρωί οι μοναχοί. Ξέρετε, στα μοναστήρια πάντα υπήρχε τάση της αύξησης των ακολουθιών με ένα και μοναδικό σκοπό, να μην υπάρχει αυτό που λέμε κοσμικά βέβαια τώρα ελεύθερος χρόνος, να εμπλουτίζονται οι ακολουθίες. Το ίδιο φαινόμενο θα το δούμε παρακάτω, όταν θα μιλάμε για τα λεγόμενα μεσόρια, όχι τα λεγόμενα, τα μεσόρια που είναι ακολουθίες που μπαίνουν ανάμεσα στις ώρες και υπάρχουν μέσα στο ορολόγιο. Θα δούμε την ιστορία και αυτών των ακολουθιών. Επειδή έχουμε τα λειτουργικά βιβλία, τα ακούμε ενδεχομένως και στο ναό, γι' αυτό κάνουμε τον κόπο εδώ, με τη δική σας έτσι ανοχή και την ευχέρεια που έχει ο καθένας να ακούει τις εκπομπές αυτές, να εξηγούμε αυτά τα πράγματα με μια μέθοδο, με έναν τρόπο εποπτικό θα λέγαμε και μεθοδικό, για να ξέρουμε και τη συνέχεια. Κλείνω, φίλοι τηλεθεατές, το πρώτο θα λέγαμε κεφάλαιο που αφορά την ιστορία των ακολουθιών των νυχθημέρων, Τρίτης, Έκτης, Ενάτης και αργότερα της πρώτης από τα μοναστικά πρότυπα που είπαμε και το ξαναλέμε εδώ ότι οι ώρες αυτές, οι ακολουθίες δηλαδή, έχουν βιβλικό υπόβαθρο. Μαρτυρούνται δηλαδή ως ατομικές προσευχές στην παλιά, στην καινή και σιγά σιγά, όπως μας λένε οι πηγές των 4-5 αιώνων, απέκτησαν και δημόσιο χαρακτήρα, αυξήθηκαν, απέκτησαν λειτουργικά στοιχεία, λειτουργική υποδομή με ψαλμούς, δηλαδή με τροπάρια και κάποιες ευχές, μια σάρκα τέτοια ας το πω, αλλιώς δεν έχει νόημα, δεν είναι κάτι που λέει ο καθένας ό,τι θέλει, γι' αυτό ονομάστηκαν τεταγμένες ακολουθίες, δηλαδή καθορισμένες προσευχές, ακολουθίες, οι οποίες κατά κάποιον τρόπο ήταν επιβεβλημένες μέσα στο λειτουργικό τυπικό μιας λαύρας, μιας μονής δηλαδή, που έχει μια οργάνωση κοινής λατρείας. Αυτό σημαίνει λαβριωτικό έτσι, σύστημα. Αυτές λοιπόν οι ακολουθίες που σιγά σιγά αυξήθηκαν, νοηματοδοτήθηκαν, απέκτησαν ένα χριστολογικό περιεχόμενο, θα το δούμε στη συνέχεια, μία-μία που θα αναλύουμε τις ώρες, τις ακολουθίες των ωρών, θα λέμε ποια η δομή της και ποιος ο συμβολισμός της, ποιο το νοημά της, να ξέρουμε γιατί τις τελούμε και τι τελούμε κάθε φορά, τι διαβάζουμε ή τι ψάλουμε, γιατί παλαιότερα αυτές οι ακολουθίες ψαλότανε όλα. Βέβαια, στις μέρες μας, από όσο γνωρίζω, διαβάζονται πλην ελαχίστων κάποιων τροπαρίων και υπάρχει αυτή η εναλλαγή αναγνώσεως και ψαλμωδίας. Λίγο αργότερα, δηλαδή πόσο αργότερα, από τον 9ο αιώνα, μια καθοριστική εποχή, ο 9ος αιώνας είναι η περίοδος της οικονομαχίας
και η νίκη των μοναχών, ό,τι και αν σημαίνει αυτό το μεγάλο γεγονός που κράτησε 200 περίπου χρόνια, είχε τεράστιες συνέπειες, όχι μόνο σε πολιτικό-κοινωνικό επίπεδο, αλλά και σε λειτουργικό-θεολογικό. Μάθαμε, μας δίδαξαν οι πατέρες μας ότι εικονίζεται το θείο, διότι σαρκώθηκε ο λόγος του θείου και τον είδαμε, ας πούμε, εθεασάμεθα την δόξα αυτού και μπορούμε να το εικονίσουμε και αυτό πρέπει να εκφραστεί θεολογικά, είτε με τους κανόνες, τα τροπάρια δηλαδή, είτε και με τον εμπλουτισμό των ακολουθιών. Έχουμε μία εξέλιξη από τον 9ο αιώνα και μετά στην υμνογραφία, αλλά και σε άλλα έτσι, λειτουργικά στοιχεία, κυρίως στις ακολουθίες. Ή αν το πω πιο διαφορετικά, αυτή η εποχή είναι καθοριστική, διότι οι ακολουθίες παίρνουν πλέον την πλήρη τους μορφή. 9ο 10ο αιώνα έχουν πλέον όλα ολοκληρωθεί και οι ακολουθίες και τα μυστήρια και θα λέγαμε οι λειτουργίες. Εδώ μας ενδιαφέρει μια πηγή, μια πληροφορία για τις ακολουθίες του νυχθημέρου και ιδιαίτερα για τις ώρες που μιλάμε τώρα εδώ, σε ένα χειρόγραφο, διότι από την εποχή αυτή μαρτυρούνται στη λειτουργική μας παράδοση τα χειρόγραφα. Δηλαδή κείμενα που τα έγραφαν στα μοναστήρια οι πατέρες μας και έχουν διασωθεί από αυτή την εποχή. 8ος αιώνας είναι το παλαιότερο χειρόγραφο ευχολόγιο της Κωνσταντινούπολης που το βρήκαν στην Κάτω Ιταλία, που είχε χριστιανούς, εκεί 300 μοναστήρια. Αλλά και από την Παλαιστίνη έχουμε χειρόγραφα κείμενα, κυρίως το ορολόγιο. Το ευχολόγιο είναι από την Κωνσταντινούπολη, το ορολόγιο είναι από την Παλαιστίνη. Μέχρι και σήμερα το έντυπο λειτουργικό βιβλίο έχει ρίζες από την Παλαιστίνη, από το μοναστήρι εκεί του Αγίου Σάβα. Σε ένα λοιπόν χειρόγραφο, ορολόγιο πριν όχι ευχολόγιο, που έχει τις ώρες, δηλαδή τις ακολουθίες του νυχθημέρου. Ώρες δεν λέγονται μόνο η πρώτη, τρίτη, έκτη, ενάτη, αλλά και όλες οι ακολουθίες του νυχθημέρου. Και ο σπερινός και το απόδειγμα και το μεσονυχτικό και ο όρθρος που τις έχουμε εδώ παρουσιάσει και αναλύσει όσο μας επιτρέπει ο χρόνος και οι απαιτήσεις αυτής της εκπομπής. Σε ένα λοιπόν χειρόγραφο συναϊτικό, ξέρετε στο Σινά, στην Αγία Εκατερίνη, ένα λειτουργικό κέντρο πέρα από τη μοναστική παράδοση, την ιστορία που έχει το μοναστήρι αυτό, έχει και πολλά χειρόγραφα. Και τα χειρόγραφα που είναι εκεί, αρκετά χειρόγραφα, κρατούν πολύ παλιά παράδοση. Όσοι μελετούν κείμενα από το Σινά, είναι τυχεροί κατά κάποιον τρόπο γιατί βρίσκουν λειτουργικά στοιχεία παλαιά και μας ενδιαφέρουν τα παλαιότερα στοιχεία, τι λένε. Εκεί λοιπόν ένα από τα χειρόγραφα εκεί της Μονής του Σινά, τα οποία και κυκλοφορούν ενώ σε films ή σε online έτσι, τώρα κυκλοφορία, μπορεί να βρει κανείς, πιστεύω, ή από βιβλιοθήκες να τα παραγγείλει, 863 με νούμερο, αυτό το νούμερο δηλαδή κώδικας του 9ου αιώνα, ορολόγιο είπαμε έτσι, που έχει τις ακολουθίες των ωρών, εκεί περιγράφεται για πρώτη φορά συγκροτημένα, με βάση την παράδοση που υπήρχε πριν από τα κείμενα που σας ανέφερα προηγουμένως, η δομή κάθε ώρας. Και δύο λίγο μπορώ να σας πω ότι η πρώτη ώρα είχε 8 ψαλμούς, δεν είχε 3 που είναι κανονικά, γιατί κάθε ώρα από αυτές, κάθε ακολουθία, είναι τρίψαλμος η ακολουθία, το δούμε το διάγραμμα παρακάτω. Η πρώτη ώρα είχε 8 ψαλμούς εκεί, στο ορολόγιο αυτό. Το μελετούν οι ειδικοί. Η τρίτη ώρα είχε 7 η τρίτη ώρα, η δεύτερη δηλαδή. Η έκτη ώρα 6 ψαλμούς και η ενάτη ώρα 3 ψαλμούς. 8, 7, 6, 3. Και υπήρχε και ένα αλληλούια ή κάποια άλλη ψαλμική στίχη και ένα άλλο τροπάριο και κάποια ανευχή. Λίγα πράγματα, περισσότερους ψαλμούς είχε για πρώτη φορά μαρτυρούνται στον κώδικα αυτό, το ορολόγιο αυτό, τον 9ο αιώνα. Από τον 11ο-12ο αιώνα, φίλοι τηλεθεατές, βλέπουμε ότι οι ακολουθίες αυτών των ωρών, που τις ονομάζουμε κοινές ώρες ή μικρές ώρες για να τις διαφοροποιήσουμε από τις μεγάλες ώρες, της Μεγάλης Παρασκευής, Παραμονής Χριστουγέννων, Παραμονής Θεοφανίων, όπου εκεί έχουμε πιο πολλά πράγματα. Έχουμε και 3 αναγνώσματα και 2 τροπάρια. Έχουμε περισσότερα στοιχεία, γι' αυτό λέγονται και μεγάλες. Και έχουν νόημα ανάλογα με τη γιορτή. Οι καθημερινές λοιπόν αυτές μικρές ακολουθίες των ωρών, πρώτη, τρίτη, έκτη, ενάτη, έχουν συγκεκριμένη δομή λειτουργική όπως είναι μέχρι σήμερα από πότε. Από τον 11ο-12ο αιώνα. Βλέπετε πώς εξελίχθηκαν.
τις είδαμε να είναι ιδιωτικές στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη. Σιγά σιγά με βάση τις πηγές της μεταποστολικής περίοδου και του 5ου αιώνα, δειλά δειλά λέει ψαλμούς, ευχές, εγώ κάποιο τροπάρα, δεν λέει πια. Στην πορεία το χειρόγραφο εκείνο μας μιλάει για 8 ψαλμούς η μια, 7 η άλλη, 6 η άλλη, 3 η άλλη, πιο πολλά πράγματα. Έτσι γίνεται η μελέτη των πραγμάτων. Πάμε κατά εποχή και να δούμε τι μας λέει η παράδοσή μας. Και τον 11ο-12ο αιώνα βλέπουμε πλέον αυτές οι ακολουθίες των ωρών που τις έχουμε στο ορολόγιο και τις ψάλαμε, τις τελούμε καθημερινά σήμερα στα μοναστήρια και τη Μεγάλη Σαρακοστή στις ενορίες, έχουν τη δομή που είναι στο ορολόγιο εδώ από τον 11ο-12ο αιώνα. Δηλαδή τι περιέχει κάθε ώρα. Είναι κοινά τα στοιχεία, ενώ η δομή είναι ίδια, απλώς είναι διαφορετικά, διαφορετική ψάλμη και διαφορετικά τροπάρια και διαφορετικές ευχές κάθε ώρα. Ξεκινάω λοιπόν να δούμε τη δομή, δηλαδή το σκελετό. Θα το πω έτσι πολύ περιγραφικά και απλά. Πρώτα-πρώτα κάθε ώρα ξεκινάει με το έχουμε ξαναπεί, με το δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ή κατ' ο ευλογητός ο Θεός κλπ. Αλλά αν συνάπτεται με άλλη ακολουθία όπως είναι η πρώτη ώρα συνάπτεται με τον όρθρο, έχει υποθεί αυτό το ευλογητός ο Θεός, η έναξη έχει γίνει, συνάπτεται, συνεχίζει δηλαδή, οπότε υπάρχει μόνο το δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό κλπ. Που κλείνουμε βαθιά την κεφαλή μας. Είναι πάντα εναρκτήριος τρόπος αυτός και μαθαίνει κανείς και απ' έξω με τρεις μετάνοιες. Στη συνέχεια ακολουθούν τρεις ψαλμοί. Έχει επικρατήσει αυτό, όχι η άλλη να έχει 8, η άλλη ώρα 7, η άλλη 6, η άλλη 3. Τρίψαλμες είναι όλες οι ακολουθίες, δεν είναι τυχαίο. Ο αριθμός 3 παραπέμπει και θεολογικά, δηλαδή ο αριθμός έχει νόημα τριαδολογικό. Τρεις ψαλμοί, Αγία Τριάδα. Το επόμενο λειτουργικό στοιχείο, έχουμε ψαλμούς, μετά τι μπορεί να έχουμε, ένα τροπάρι. Υπάρχει αυτή η εναλλαγή ψαλμών, τροπαρίων και ευχών. Είναι κάτι που έχει παραδοθεί αυτό από το Μεγαβασίλειο, τους Στουδίτες, μαρτυρείται αυτή η εναλλαγή για να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και η ευχάριστη ψαλμοδία, να μην υπάρχει ακηδεία και να μην κουράζονται αυτοί που τις στέλνουν οι μοναχοί, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι. Έχει προβλέψει δηλαδή το τυπικό να υπάρχει εναλλαγή ψαλμών, τροπαρίων και ευχών. Γιατί το μονότονο θα λέγαμε κουράζει. Ακολουθεί ένα θεοτοκίο που αναφέρεται πάντα σε όλες τις ακολουθίες. Υπάρχει θεοτοκίο σε κάποιο σημείο που αναφέρεται στην Παναγία. Σπουδαίο πρόσωπο η Παναγία μας, πάει πάντα μαζί με τον Χριστό. Δεν ξεχωρίζει. Στην συνέχεια υπάρχει ένα προκείμενο, λέμε, κάποια στοιχεία, δηλαδή θα τα δούμε. Θα δούμε μία-μία ώρα, δύο λίγων, ποια είναι τα στοιχεία αυτά. Ένα τρισάγιο, μετά ψάλαμε ένα κοντάκιο, το κοντάκιο της περίοδου. Αν είναι Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, η Παρθένος σήμερον. Αν είναι κάποια άλλη γιορτή, το τροπαριό της. Ή ένα απολυτίκιο. Το Κύριε Λέσον 40 δεν λείπει ποτέ από τις ακολουθίες. Είναι αντισυναπτής. Συναπτή είναι τα που λέγει ο διάκονος, τα ειρηνικά. Είτε πολλά, είτε η μικρή συναπτή. Έτσι, ειρηνικά δηλαδή, ευχές, τις οποίες λέγει ο διάκονος. Αιτήματα καλύτερα. Προσευχητικού χαρακτήρα που εκφράζουν όλους μαζί και τα λέγει ο διάκονος από μπροστά από την ωραία πύλη εκεί. Και η ευχή αυτή που είναι κοινή στις ώρες, στις ακολουθίες των ώρων, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, ο εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος κλπ. Κλπ. Τι μαθαίνει κανείς από την πολλή χρήση και το πω πολλές φορές που τα ακούμε, τα μαθαίνουμε και απ' έξω αυτά. Η απολυτική μετά ευλογία, αφού πει ο αναγνώστης την Δημιωτέραν, τον Χειροβίμη και τον Ξωτέραν, τον Σεραφείμ κλπ. Κλπ. Ευλόγησον, ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς, λέει ο προεστός, ο λειτουργός, είναι από τον 66ο ψαλμικό στίχος είναι αυτό και το ονομάζουμε απολυτική ευλογία, είμαστε προς το τέλος δηλαδή και ακολουθεί η ευχή της ώρας. Βλέπετε τρεις ψαλμοί, τροπάρια, προκείμενα, Κύριε Λέσον 40, ο εν παντή καιρό και μία ευχή της κάθε ώρας και αυτή η ευχή ουσιαστικά ανακεφαλαιώνει όλα όσα ακούστηκαν προηγουμένως. Δηλαδή μας διδάσκει το νόημα, τη θεολογία, το συμβολισμό, το περιεχόμενο κάθε ακολουθίας, το οποίο, το είπαμε και στην αρχή, είναι πάντα χριστολογικό. Γιατί προβάλλει το πρότυπο, το πρόσωπο του Χριστού,
που αγάπηκε τον άνθρωπο, σαρκώθηκε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, θα έρθει να κρίνει τον κόσμο πάλι εν σαρκή. Αυτό το πρόσωπο προβάλλει η Εκκλησία μας διά των ακολουθιών. Και η απόλυση βέβαια που έχει συγκεκριμένο τρόπο. Αγαπητοί τηλεθεατές, επειδή η ανάπτυξη και η αναφορά, ο σχολιασμός στις ακολουθίες του νυχθημένου και ιδιαίτερα στις ακολουθίες των ερών, υπάρχουν πολλές πληροφορίες και για να μην μακρύνουμε το λόγο, θα προτιμούσα να σταματήσουμε εδώ την εκπομπή μας με σκοπό να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ που κάνατε τον κόπο να επιλέξετε το 4Ε. Θα είμαστε με το καλό μαζί στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.